Αλλά αυτό είναι το εισαγωγικό. Δεν τιμάει τον ρόλο μας αυτή τη στιγμή. Εάν τελειώσει τα θέση στην τοποθέτηση. Λοιπόν, με το που επέστρεψα από την Αθήνα και επειδή εκδόθηκε και ένα τελικό τύπο από το γραφείο του Πρωθυπουργού, θεώρησα σκόπιμο να σας ενημερώσουμε τους εργαζόμενους και τους βουλευτές όλων των κομμάτων. Κανένα νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, καμία νομοθεσία. Ποιοι ήταν εδώ πέρα, κοιτάξτε, κλήθηκαν όλοι. Το ποιοι ήταν εδώ είναι ευθύνη δικιά του, δεν είναι δικιά μου. Το αν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κρύβονται. Και πού ξέρουν ποιοι κλήθηκαν και δεν κλήθηκαν. Αφήστε εγώ να ολοκληρώσω. Και είπαμε το εξής. Σε συνεννόηση και με τους εργαζόμενους. Επειδή ήταν και το συνέδριο αυτό με την παρουσία του κ. Σταθάκη, να αξιολογηθεί και ο κ. Σταθάκης με την παρουσία του και να συγκαλέσουμε το συντονιστικό την επόμενη μέρα, έτσι ώστε να έχουμε τα ευρήματα τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, συν τα όσα θα πει και ο κ. Σταθάκης. Τι να τα έχετε, Περιφερειακό. Με ποιο είσαι εσύ στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πού ήμασταν εκεί. Όλοι μας. Να βρεθείτε με ποιου. Αφήστε να ολοκληρώσω. Εντάξει τώρα, μετά να δούμε. Είναι αρκετά αυτά που είπε. Καταλάβαμε. Εγώ νόμιζα ότι δεν ίσχυε. Πέφτω από τα σύννεφα κυριολεκτικά και λοιπά και τα ορίζει. Είχαμε την ενημέρωση τώρα, δεν έχουμε την διάρκεια, τώρα δεν έχει. Ναι, νωρίς νωρίς είχαμε την ενημέρωση. Είχαμε την ενημέρωση, ναι. Λοιπόν. Δεν χρειάζεται συνηγόρουσουμε. Εντάξει, συμφωνώ. Δεν χρειάζεται συνηγόρουσουμε. Γιατί δεν χρειάζεται. Η απαξίωση του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι σημαντική. Αυτό είναι θέμα του Περιφερειακού Συμβουλίου, δεν είναι για σήμερα. Θα συζητηθεί εδώ. Απάντησε να του συζητήσετε το Περιφερειακό Συμβούλιο, όχι σήμερα. Αυτό ακριβώ λέμε, ότι έπρεπε να συγκριθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ναι, αλλά τα συζητά εδώ, δεν θα τα συζητά εκεί. Και εδώ είναι η Περιφερειακή Πρόεδρο. Και την ίδια ευκαιρία. Και εμεί τι είμαστε. Να δούμε σένα τώρα δηλαδή. Τώρα δεν βοηθάει αυτό το πράγμα. Δεν βοηθάει. Μα ήθελα να ενημερωθούμε. Αυτό ήταν το έτσι, να υπάρξουν και τα ευρήματα τη πρώτη μέρα του συνεδρίου με την παρουσία του κ. Σταθάκη, να συγκαλέσουμε σήμερα το συντονιστικό, όπου να συζητήσουμε όλα τα δεδομένα που υπάρχουν και να γίνει η σχετική ενημέρωση και τοποθετήσει, και αύριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο που υπάρχει, έτσι, εκ νέου να γίνουν και εκεί οι συζητήσει προ όλο και οι ενημερώσει. Αυτό είναι το σχετικό, επ' αυτό το κρυφτούμε. Το πιέσαμε αυτό το θέμα. Θέλει κάποιο άλλο να πει κάτι πάνω σε αυτό. Αν θέλει κάποιο να πει πάνω σε αυτό. Διότι στις 10 ώρα το βράδυ να συγκαλέσεις και να φέρεις εδώ πέρα 30 ανθρώπους δεν είναι εύκολο. Και θα συζητούσαμε. Η αγωνία για το θέμα είναι πολύ μεγάλη. Με ποιο θα μπορούσαμε να είμαστε. Είπαμε ποτέ ότι δεν ήρθαμε. Κοιτάξτε. Το θέμα είναι σοβαρό. Ας ήρθα Σάββατο πρωί. Εντάξει, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ακουστήκατε, σεβαστή η άποψή σα. Μπορεί να έχετε και δίκιο. Μπορεί να έχετε και δίκιο. Το θέμα δεν είναι αυτό. Θα αποχωρήσω, κύριε Περιφερειάρχη. Το θέμα είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας. Και αυτά που έχουμε μπροστά μας είναι συγκεκριμένα. Λοιπόν, θέλει να πει κάποιος επ' αυτού κάτι άλλο με τις παρατηρήσεις που έκανε η κ. Ζημπλιάδου, ότι κακώς δεν συγκλήθηκε το συντονιστικό κτλ. Θα αποχωρήσουμε, θα αποχωρήσουμε. Προχωράμε. Λοιπόν.